Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, μαθητές και μαθήτριες, σας καλωσορίζουμε στο σημερινό μας φεστιβάλ στην Κράβα, στο δεύτερο σταθμό, στο μεγάλο ταξίδι, που θα κάνει φέτος το παιδικοστό φεστιβάλ Κνέο Διγητή. Με σύνθημα, γράφουμε ιστορία, αλλάζουμε τον κόσμο. Το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός. Ξεκινάμε τη σημερινή μα μέρα συζητώντα με τίτλο Μαγιά δεν είναι να στοχοποιούμε τον αδύναμο, αλλά να αγωνιζόμαστε κόντρα στο σύστημα τη αδικίας» μια συζήτηση εκδήλωση για το bullying και τη ρατσιστική βία. Αρχικά, χρειάζεται να σαρώσετε με το κινητό σα τον κωδικό QR που σα έχει δοθεί και υπάρχει κολλημένο στο χώρο γύρω. Έτσι ώστε να μπορείτε κι εσεί όλοι να συμμετέχετε, να, να δίνετε απαντήσει σε ερωτήσει των ομιλητών, αλλά κυρίω να κάνετε τι δικέ σα ερωτήσει, να εκφράζετε του δικού σα προβληματισμού και τι δικέ σα σκέψει. Δίνουμε λοιπόν το λόγο στον πρώτο ομιλητή, Κυριάκο Ιωαννίδη, μέλο τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΟΕ, υπεύθυνο του τμήματο Παιδεία και Έρευνα τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΟΕ. Καλησπέρα σε όλε και όλου. Φίλε και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι. Η σημερινή συζήτηση, που όπω γνωρίζετε ήδη έχει τέσσερι ομιλητέ, α πούμε ότι κάνει μια προσπάθεια να προσεγγίσει αυτό το θέμα παραβατικότητα, ε, ρατσιστική βία, με τέσσερις, τέσσερα μεγάλα ερωτήματα. Ξεκινώντας δηλαδή από το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται, το οποίο θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε μαζί, να πιάσουμε και να συζητήσουμε μαζί. Μετά να πάμε στο άτομο, στον έφηβο και στην έφηβη, γιατί περί αυτού πρόκειται, εδώ θα πάμε, και μετά να δούμε πώς πάλι από το άτομο θα πάμε στην ομάδα. Δηλαδή, στην ομάδα που κάνει ναρκωτικά και πώς γύρω από αυτή την ομαδοποίηση δημιουργείται αυτό που λέμε παραβατικότητα και πώς στεκόμαστε σαν κόμμα και σαν γνέ. Και το τελευταίο ερώτημα είναι η ρατσιστική βία, η απάντηση σε φασιστικές ιδέες, δηλαδή η ομαδοποίηση γύρω από αυτό και τι δυνατότητες έχουμε να απαντήσουμε σε αυτό, να δράσουμε απέναντι σε αυτό, μέσα στο σχολείο, μέσα στην τάξη, αυτό δηλαδή που θα κάνει ο Παναγιώτης Βαρλάκος. Λοιπόν, ξεκινώντας με το πρώτο ερώτημα, που δεν είναι ακριβώς ερώτημα με την έννοια να απαντήσουμε, βλέπετε εδώ... Τα βλέπουνε? Ναι. Ωραία. Είναι δύο τοποθετήσεις γραπτά, πέστε το όπω θέλετε, για την νεολαία. Εγώ δεν μπορώ να τα διαβάσω, εσείς τα διαβάζετε όμως. Και νομίζω ότι μπορούμε κάπως ίσως να καταλάβουμε ότι πρόκειται για δύο τοποθετήσεις, τις οποίες μπορούσαμε να διαβάσουμε και χθε και πριν πέντε χρόνια και πριν δέκα χρόνια. Δηλαδή, μιλάει για μια νεολαία η οποία δεν μπορεί να μπει σε όρια, είναι βία. Αυτά λένε και οι δύο. Και όμω δεν είναι έτσι. Δεν είναι δηλαδή έτσι με την έννοια ότι μιλάμε για δύο τοποθετήσει, η οποία η πρώτη είναι του 459 π.Χ. Δηλαδή, μιλάμε για κάτι το οποίο έχει γράψει ο Σοκράτης. Και το δεύτερο, έχει γραφτεί την εποχή, νομίζω, των πιο πολλών από εσά, των παππούδων και των γιαγιάδων, σου, για, γιαγιάδων σας. Δηλαδή το 1959. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πρόβλημα, ότι αυτό που λέμε ότι η νεολαία δεν κουμπώνει στο παρόν, είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο, το οποίο καλούμαστε να δούμε αυτό το γεγονός. Δηλαδή αυτό το γεγονός ότι η νεολαία δεν κουμπώνει στο παρόν, τι φταίει και πώς σήμερα, σε αυτές τις συνθήκες, σε αυτό το καπιταλιστικό παρόν, τι εκφράζει. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Μιλάμε λοιπόν για την ενδοσχολική βία. Μιλάμε λοιπόν για ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτό το παρόν που ζούμε σήμερα, χωρίς να μας φαίνεται ότι ζούμε κάτι εντελώς διαφορετικό από άλλες εποχές. Και να δούμε λοιπόν το πρώτο ερώτημα, το οποίο μπορούμε να προσεγγίσουμε να δοθούν οι πρώτες απαντήσεις. Το βλέπετε και απαντάτε. Ποιό είναι το πρώτο ερώτημα. <σκυρίζει> Θα σηκωθώ λίγο, ε. <σκυρίζει> το πιο κοινό αρνητικό συνέστημα στους μαθητές για το σχολείο. <σκυρίζει> δεν έχω φίλους ή παρέα. Το σχολείο δεν μου δίνει τις γνώσεις που χρειάζομαι. Βαριέμαι τις περισσότερες ώρες μέσα στο μάθημα και όπως είναι αναμενόμενο, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι βαριέμαι μέσα στο μάθημα. Και το δεύτερο είναι το σχολείο δεν μου δίνει τις γνώσεις που χρειάζομαι. Δηλαδή, κάποιοι από εσά πιστεύετε ότι το σχολείο πρέπει να μας δίνει γνώσεις και το δεν έχω φίλους ή παρέα. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει πάρα, πάρα πολύ μικρές απαντήσεις. Το λέω αυτό γιατί. Το λέω γιατί ο ΩΣΑ, που είναι ένα οργανισμό ο οποίο κάνει πολλέ μελέτε για διάφορα ζητήματα, καπιταλιστικό οργανισμό είναι, αλλά προσπαθεί με μία λογική να προσεγγίσει διάφορα ζητήματα και οικονομία και υγεία αλλά και εκπαίδευση. Έχει κάνει λοιπόν ένα, μια μελέτη η οποία αφορά το βασικό ζήτημα που ερωτηθήκατε σήμερα, τώρα εδώ. Δηλαδή ποιο, ότι πόσο ευτυχισμένοι νιώθουν οι μαθητές, οι 15χρονοι μέσα στο σχολείο. Έκανε δύο μελέτες, το 2003 και το 2015. Το συμπέρασμα που έβγαλε, μιλάμε για το 2015, φανταστείτε τώρα τι γίνεται. Και είναι παγκόσμια αυτή η μελέτη, σε πάρα πολλές χώρες ενώ δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αφορά και την Ελλάδα. Το συμπέρασμα είναι λοιπόν ότι το συνέστημα ότι ανήκω σε μια σχολική κοινότητα έχει υποβαθμιστεί πάρα πάρα πολύ κατά 15 με 20 μονάδες από το 2003 στο 2015. Προσέξτε, εδώ οι μαθητές σε όλο τον κόσμο ευθυγραμμίζονται πάνω κάτω με αυτό που απαντήσατε κι εσείς. Δεν λένε δηλαδή ότι δεν έχω φίλους. Λένε επί της ουσίας ότι δεν μπορώ να αποδεχτώ ως δικού μου, δικούς μου σκοπούς και κανόνες αυτούς που μου βάζει το σχολείο. Γιατί αυτό το σχολείο δεν το νιώθω δικό μου και κάτι που δεν νιώθει δικό σου, είναι απολύτω λογικό να το βαριέσαι. Όμω προσέξτε λίγο εδώ. Δεν είναι λογικό αυτό, αυτή η απάντηση να δίνεται από έναν 15χρονο. Με ποια έννοια το λέω, με την έννοια ότι ο 15χρονο βράζει το αίμα του. Δεν είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι με το ένα πόδι στον τάφο. Αλλά βλέπει συνεχώ αδιέξοδο. Βλέπει αδιέξοδα. Άρα λοιπόν, αυτή η αίσθηση ότι μπροστά μου έχω αδιέξοδα, έχω μια δημιουργική τάση, εκρηκτική, η οποία δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, γεννά και συνεχώς όλο ένα και περισσότερο, αυτή την αντίθεση, αυτή την έκρηξη, η οποία πατάει, είναι το έδαφος για να δημιουργηθεί αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές και ενδοσχολική βία, βία ανάμεσα σε μαθητές, εκρήξεις κτλ. Άρα λοιπόν ήθελα να πιάσουμε λίγο αυτό το βασικό ζήτημα για να μιλήσουμε για το κοινωνικό πλαίσιο και το πώς αυτό το κοινωνικό πλαίσιο εκφράζεται μέσα στο σχολείο. Αλλά φυσικά δεν είναι μόνο αυτό. Ας πάμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όλο το τελευταίο διάστημα, πριν ένα χρόνο και βάλε, ψηφίστηκε και νομοσχέδιο για το bullying, για τα, για τα σχολεία, και έχει ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει, αλλά και τι φταίει. Ας πάμε λοιπόν τώρα εδώ, να απαντήσουμε κι εμείς. Τι χρειάζεται λοιπόν για να εξαλειφθεί ριζικά το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Αν το σχολείο έχει στο επίκεντρο τις ανάγκες των μαθητών, σε μια κοινωνία και τα λοιπά και τα λοιπά, που έχει απαλλαγεί από το κέρδος. Αν αρχίσουν να μιλάνε τα θύματα. Αν μπουν αρκετοί ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργία στα σχολεία και να βοηθήσουν του μαθητές και τις οικογένειες. Αυτονόητη νομίζω είναι η απάντηση, αλλά... μην πάμε με τα αυτονόητα. Ωραία. Η πιο πολύ απαντήσατε αν το σχολείο έχει, αρχίσει... Α, έχει στο επίκεντρό του τις ανάγκες των μαθητών. Όμω, όπω καταλαβαίνετε, αυτό προποθέτει να μπει το σχολείο στην υπηρεσία μια κοινωνία που πράγματι έχει συμφέρον να ικανοποιήσει αυτέ τι ανάγκε. Να έχει στο επίκεντρό του δηλαδή του ανθρώπου και όχι τα κέρδη. Εδώ κοιτάξτε λίγο. Είναι μια, ένα σημαντικό κομμάτι των απαντήσεων αυτό που λέει περισσότεροι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. Για να δούμε τι στοιχεία υπάρχουν. Υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι σήμερα στη σχολεία. Λοιπόν, έχουμε 3.500 δημόσια σχολεία δευτεροβάθμια, γυμνάσια λύκεια. Α μιλήσουμε ότι επικεντρώνουμε σε αυτό το τομέα, σε αυτή τη βαθμίδα, όχι στα δημοτικά. Και έχουμε 2.181 κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου, οι οποίοι κυριολεκτικά, ακόμα και αν είχαν όλη τη διάθεση να ασχοληθούν και την επιστημονική επιμόρφωση να ασχοληθούν και να εντοπίσουν. Τέτοια ζητήματα δεν επαρκούν. Δεν επαρκούν αριθμητικά. Α θέσουμε όμω ένα άλλο ερώτημα. Όχι εδώ, ένα ερώτημα που θέτω εγώ. Λοιπόν, το βασικό ζήτημα είναι το εξή: Ότι η κοινωνική λειτουργία και οι ψυχολόγοι δεν είναι απαραίτητοι για να ιατρικοποιήσουμε το ζήτημα, ένα κοινωνικό φαινόμενο. Δηλαδή, για να πούμε πω ό,τι πάθαμε, τα παιδιά μα είναι άρρωστα. Κάτι που νομίζω. Θα υποθεί και θα το συναντήσουμε και στην επόμενη ομιλία. Δεν είναι δηλαδή ένας ψυχολόγος και ένας κοινωνικός λειτουργός να μάθει ένα 15χρονο, 16χρονο, 17χρονο να του μάθει να μιλάει με το «συς» και με το «σας». Είναι οπωσδήποτε λογικό, σε αυτή, σε αυτή την ηλικία, να υπάρχει ένας αυθορμητισμός, να υπάρχει ακόμα και η διάθεση πειράγματος. Το πειράγμα δεν σημαίνει «bullying». Το λέω αυτό από ποια σκοπιά, από τη σκοπιά ότι όλη αυτή η συζήτηση για την, και το νομοσχέδιο για την εδοσκοπική βία, η οποία μάλιστα γίνεται ποινικά κολάσιμη, δηλαδή θεωρείται ότι κάτι το οποίο πρέπει να διοχτεί. Σε αυτή τη συζήτηση λοιπόν έχουν παρέμβει διάφοροι επιστήμονε, νομικοί ακόμα, οι οποίοι θέτουν σοβαρά ερωτηματικά για τον ορισμό και από πού. Από ποιο σημείο και μετά ξεκινάει αυτό που πράγματι πρέπει να μας προβληματίσει και πού σταματάει αυτό το οποίο όχι μόνο είναι επιτρεπτό, αλλά είναι και αναγκαίο για τους μαθητές. Γιατί άμα πάμε σε μια λογική, τα παιδιά να μιλάνε σαν να είναι μικροί ψυχολόγοι ή να είναι σαν να είναι 50χρονοι και 60χρονοι, τότε έχουμε χάσει και την μπάλα και δεν μπορούμε να συζητήσουμε περί του προβλήματος. Άρα λοιπόν, Μιλώντας για αυτό και κλείνοντας τα στοιχεία που υπάρχουν όσον αφορά το φαινόμενο αυτό καθ' αυτό της ενδοσχολικής βίας, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Σε αυτή την παρέμβασή μας σήμερα τώρα, συζητάμε για το κοινωνικό πλαίσιο. Και συζητάμε φυσικά όταν μιλάμε για κοινωνικό πλαίσιο, συζητάμε για τη στήριξη όχι μόνο των μαθητών, αλλά και της οικογένειας, όχι με την έννοια ότι η οικογένεια δεν έχει καταφέρει να δώσει στα παιδιά της αξίες και αρχές για να μην κάνουν bullying, για να μην επιδίδονται σε ενδοσχολική βία. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Αλλά δεν μπορεί να φορτώνεται η οικογένεια αυτή τελικά τη βία του συστήματος. Και αυτή τη βία του συστήματος πρέπει να την κοιτάξουμε και εκτός σχολείου. Γιατί βία, για παράδειγμα, είναι αυτό εδώ. Τα 20 εκατομμύρια παιδιά που είναι στα όρια της φτώχειας. Το 30% των 11 χρονών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που η πρώτη ώρα του στο σχολείο, όπως λένε, με έρευνα που έχει γίνει στο μέσο όρο, σας λέω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νιώθουν πεινασμένα και κουρασμένα την πρώτη ώρα του σχολείου. Εντεκάχρονα είναι, δεν αφορά γυμνάσιο και λύκειο, αλλά δεν νομίζω να πιστεύετε κι εσείς ότι αυτά όταν πάνε γυμνάσιο θα αλλάξουν. Ε? Είναι λοιπόν κάποιες ταξικές παράμετροι, πάρα πολύ καθοριστικές, για αυτό που λέμε, τι γεννά το θυμό. Ο οποίο θυμό, φίλε και φίλοι, συντρόφιστες και σύντροφοι, μπορεί να πάρει δύο μορφές. Μπορεί να γίνει ταξικά συνειδητοποιημένο και να στοχεύσει το σύστημα που γεννάει την αδικία και μπορεί φυσικά, σαν θυμός, να έρθει και να ομαδοποιηθεί μέσα από πάρα πολλέ μορφέ και να καταλήξει σε αυτό που λέμε bullying ή άλλα πολλά τα οποία θα συζητήσουμε το επόμενο, στις, επο, στις, επόμενες ομιλίες. Άρα λοιπόν με αυτό θα ήθελα να κλείσω. Νομίζω ότι μπήκε ένα πρώτο πλαίσιο. Πάρα πολλά μπορούν να υποθούν και φυσικά στις ερωτήσεις που θα κάνετε κι εσείς να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Απλώς Ξεκινάμε με αυτό. Το ερώτημα φυσικά τώρα, όπω καταλαβαίνετε όλοι, είναι το εξή. Ωραία. Η κοινωνία είναι αυτή που είναι. Πώ από την κοινωνία φτάνουμε στο άτομο και ιδιαίτερα στον έφηβο, για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και από αυτή τη σκοπιά το φαινόμενο αυτό το οποίο συζητάμε. Να πούμε ότι σε όλη τη διάρκεια της συζήτηση μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σας και ότι στο τέλος κάποια από αυτά θα απαντηθούν. Ε, και τώρα το λόγο έχει η Μυρτώ Καλτικοπούλου, ψυχολόγος, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και επικεφαλής Μαθητικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου. Ωραία σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες. Ε, συνεχίζοντας από εκεί που το άφησε ο Κυριάκος, αφού υπάρχει κοινωνική βάση σε αυτό το φαινόμενο, γιατί δεν είναι όλοι έφηβοι επιθετικοί, γιατί κάποιοι είναι θύτες και κάποιοι άλλοι όχι. Ας περιμένουμε ένα λεπτό έτσι, για τις απαντήσεις σας. Ωραία, γιατί κάποιοι βρέθηκαν στι συνθήκε που του έκαναν επιθετικού, ενώ άλλοι όχι. Να ξεκινήσω όσο απαντάτε να πω ότι την απάντηση, την προοπτική τη απάντηση Α, γιατί ο εκφοβισμός και η επιθετικότητα είναι γραμμένο στο DNA και έχουν γεννηθεί έτσι, δεν τη διαλέξαμε τυχαία. Αρχικά δεν τη διαλέξαμε γιατί είναι η σωστή. Τη διαλέξαμε γιατί είναι πάρα πολλέ οι θεωρίε που αποδίδουν σε βιολογικού παράγοντε, στην κληρονομικότητα και στη φύση και την επιθετικότητα και μία σειρά από άλλα πράγματα τα αποδίδουν έτσι εκεί. Ε, και παρότι αυτές οι θεωρίες είναι πάρα πολύ παλιές και τους έχει γίνει κριτική επανειλημμένα, συνεχώς ε, επανέρχονται. Και θα θέλαμε έτσι να δούμε και ένα σχετικό παράδειγμα, θα γυρίσουμε και στις απαντήσεις. Όταν κάποιος είναι επιθετικός, είναι επιθετικός γιατί είναι γεννημένος επιθετικός και η γυναικοκτονία έχει βιολογική βάση. Ποιος μπορεί να το είπε αυτό? Ας δούμε ποιος το είπε. Το είπε ψυχίατρο και υφυπουργό υγεία πολύ πρόσφατα. Δεν είναι κάτι παλιό, Ίσως πολλοί από εσά να το γνωρίζετε. Και το συζητάμε, γιατί είναι από τη μία επικίνδυνο για μα να υποστηρίζει κανεί ότι το να ή τον επιτίθεσαι ε, είναι κάτι με το οποίο έχεις γεννηθεί. Γιατί, όπω καταλαβαίνετε, αν το δούμε έτσι. Θα πούμε, Ε, και τι να γίνει, είναι κανεί γεννημένο να το κάνει αυτό. Οπότε δεν θα φτάσουμε να συζητήσουμε όλα αυτά που πριν και ο Κυριάκο έθεσε προ προβληματισμό ή που θα πούμε και παρακάτω στη σημερινή συζήτηση για τι αιτίε και για τη ρίζα του φαινομένου. Και δεν θα συζητήσουμε σίγουρα και, και πώ μπορεί να αντιμετωπιστεί. Απ' την άλλη, είναι και πάρα πολύ βολικό για την αστική τάξη να υπάρχουν ειδικά οι ειδικοί. Που με αυτό το μανδύα ε, υποστηρίζουν τέτοιε απόψει. Γιατί σίγουρα, αν τα ρίξουμε όλα στα γονίδια, μάλλον αυξάνονται οι πιθανότητε να ξεμπερδέψουμε με τη διεκδίκηση για την αντιμετώπιση ε, τη βία σε βάρο μαθητών, γυναικών και πάει λέγοντα. Ε, η βάση στη συζήτησή μα είναι το Γ, η απάντηση Γ, ότι ουσιαστικά παίζει σημαντικό ρόλο ε, η προσωπικότητα. Και είναι η βάση στη συζήτησή αυτή γιατί. Ναι, όντω παίζουν ρόλο οι συνθήκε τι οποίε κανεί θα βρεθεί. Αλλά όπω δεν μα ε, ε, κάνουν όλου οι συνθήκε να ε, τηρήσουμε μια αγωνιστική και μαχητική στάση στη ζωή. Ε, για παράδειγμα, πολλοί ζούμε τη φτώχεια, την ανεργία, ε, ε, τι δυσκολίε, αλλά δεν κρατάμε όλη την διαστάση απέναντι σε αυτέ. Έτσι, κατά τον ίδιο τρόπο, δεν σημαίνει ότι επειδή στον καπιταλισμό βρίσκεται η βάση, όλοι στον καπιταλισμό θα γίνουν επιθετικοί, ε, θα γίνουν θύτε κτλ. Τι είναι όμω προσωπικότητα παίζει καθοριστικό ρόλο για το αν κάνει αναπτύξει η επιθετικότητα. Και για την προσωπικότητα είναι πάρα πολλοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι με αυτή γεννιόμαστε, άρα και αυτή είναι δοσμένη. Όμω στην πραγματικότητα την προσωπικότητά μα τη φτιάχνουμε σε όλη την πορεία τη ζωή μα και την προσωπικότητα του καθενό την καταλαβαίνουμε μόνο μέσα στην επικοινωνία και στην αλληλεπίδραση και στη δραστηριότητα που αναπτύσσει στα πλαίσια τη κοινωνία και των ομάδων στι οποίε ο καθένα ανήκει. Γι' αυτό θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα για τα χαρακτηριστικά που τείνουν να αναπτύσσουν οι έφηβοι Στη διάρκεια αυτή τη φάση τη ζωή του για την προσωπικότητά του. Το πρώτο που πρέπει να πούμε σίγουρα για την εφηβεία, βασικά δεν ξέρω και αν πρέπει να το πούμε, γιατί όσοι είστε έφηβοι και όσοι έχουμε περάσει από αυτή την ηλικία το ξέρουμε, είναι ότι παίζει σημαντικό ρόλο το ότι είναι μια ενδιάμεση κατάσταση από την παιδική ηλικία και την ενήλικη ζωή, και άρα έχει χαρακτηριστικά και από αυτές τις δύο φάσεις. Σίγουρα το πρώτο και το βασικό είναι η σωματική αλλαγή που συμβαίνει σε αυτή την περίοδο, που μπορεί να κάνει κάποιο να είναι μέσα σε ένα καλοκαίρι αγνώριστη κτλ. Από εκεί και πέρα όμω. Είναι σημαντικό ότι σε αυτή τη φάση ανακαλύπτουμε τις δυνατότητές μας, ε, τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, τις κλίσεις μας, τους στόχους που μπορούμε να θέσουμε ε, και να θέλουμε να υλοποιήσουμε στην πορεία της ζωής μας και έτσι αποκτάμε αυτό που ε, λέγεται αυτογνωσία. Ε, ξεκινάμε να το αποκτάμε, μάλλον. Το δεύτερο είναι ότι ε, σε αυτή την περίοδο αποκτά μεγάλη σημασία για μας να ζήσουμε τη ζωή μας ομαδικά. Θέλουμε να κάνουμε περισσότερε συμφιλίε, θέλουμε να αναπτύξουμε ένα δίκτυο ανθρώπων γύρω μα, κυρίω συνομιλίκων. Και αυτό γιατί. Γιατί ενώ όταν είμαστε παιδιά, είτε που συμμορφωνόμαστε, είτε που δεν συμμορφωνόμαστε με του κανόνε που θέτουν οι ενήλικε, όταν γινόμαστε έφηβοι καταλαβαίνουμε ποιοι είναι οι κανόνε αυτοί, πώ προέκυψαν, αρχίζουμε να διεκδικούμε, να αμφισβητούμε, να θέλουμε το σεβασμό για την προσωπικότητά μα. Και τότε μπορεί να προκύψουν και συγκρούσει με του ενήλικε, που δεν συνιστούν κάποια ιδιαίτερη κρίση απαραίτητα αλλά είναι και αυτές μέρος της πορείας. Οπότε στην εφηβεία για μας παίζει πολύ σημαντικότερο ρόλο αν θα πάρουμε τη θετική κρίση, την αποδοχή που μπορεί να εκφράζεται και με την ένταξή μας σε μία ομάδα, να προχωρήσουμε να δούμε και παρακάτω, ε, αν θα έχουμε θετική στάση των συνομιλίκων, των φίλων, ε, της παρέας, των ερωτικών μας σχέσεων και έτσι μέσα από εκεί βλέπουμε και μαθαίνουμε τον εαυτό μας. Επίσης, ένας έφηβος τίνει να είναι πολύ περισσότερο αυθόρμητος, πολύ πιο ανοιχτός, στα νέα στοιχεία, Την να εκφράζει πολύ πιο εύκολα αυτό που σκέφτεται και αυτό που τον απασχολεί, και ίσω ακριβώ επειδή στην εφηβεία όλη η ζωή, όλο το μέλλον είναι μπροστά μα, πολύ περισσότερο και πολύ πιο αθόρμητα οι έφηβοι θα παλέψουν για το μέλλον αυτό, θα παλέψουν να αλλάξουν τα πράγματα που του ενοχλούν ενάντια στην αδικία, ενάντια σε ό,τι του προβληματίζει και ό,τι θέλουν να αλλάξουν από τη ζωή που ζουν. Και αυτά τα στοιχεία τα συζητάμε, γιατί δεν τα έχουμε εφεύρει και επινοήσει εμεί. Είναι γνωστά και μελετημένα από χρόνια. Είναι μελετημένα και από την αστική τάξη, συντροφή και φίλη, η οποία δεν αντιμετωπίζει του μαθητέ, όσο και αν μπορεί να ακούγεται κάποιε φορέ αυτό, σαν μικρά παιδιά που δεν καταλαβαίνουν. Αλλά αντίθετα, αντίθετα, μάλλον έχει φτιάξει ένα πλέγμα υποδομών και μηχανισμών που χρησιμοποιεί για να εξασφαλίζει ότι θα προβάλλονται από εκείνη τα κυρίαρχα πρότυπα για το πώς να αλληλεπιδρούν οι έφηβοι, πώς να σχετίζονται, πώς να ενημερώνονται, πώς να διασκεδάζουν. Νομίζω όλοι μπορούμε να σκεφτούμε παραδείγματα τέτοιων μηχανισμών. Το σχολείο λειτουργεί έτσι, τα social media, η εκκλησία, ε, οι αθλητικέ ομάδε, οι σύνδεσμοι. Ε, ακόμα και η μουσική που ακούει κανεί, έχει μια τέτοια λειτουργία. Και τα λέμε όλα αυτά, γιατί σίγουρα μέσα από εκεί μπορούμε να δούμε πώς μπορεί τελικά κάποιο να καταλήξει να είναι επιθετικός. Αλλά ας δούμε πρώτα πιθανά δικέ σας απαντήσεις. Γιατί να είναι κάποιο επιθετικός. Αντιδρώντας τις δυσκολίε που βιώνει, προσπαθώντας να ενταχθεί σε μια ομάδα ή μιμούμενος κάποια συμπεριφορά. Οκ. Okay. Αντιδρώντας δυσκολίε, ναι. Και μιμούμενο, κάπου εκεί παίζουμε, ανάμεσα στα δύο. Ναι, θέτουμε αυτό το ερώτημα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό κάθε φορά που συζητάμε για την επιθετικότητα να μην τα θεωρούμε ένα μεγάλο τσουβάλι που χωράει μέσα κάθε είδου επιθετικότητα. Γιατί? Γιατί επιθετικό μπορεί να είναι και ένα παιδί νηπιακή ηλικία που δεν έχει αναπτύξει την ικανότητά του να μιλά, άρα πρέπει σωματικά να διεκδικήσει την προσοχή και την επικοινωνία με του γύρω. Ε, επιθετικό μπορεί να είναι και ένα έφηβο, ο οποίο στην ηλικία αυτή που είπαμε πριν ότι προσπαθεί να ανακαλύψει τι δυνατότητέ του. Ε, τι θέλει να κάνει, να θέσει στόχου, να προσπαθήσει για αυτού. Οι ανάγκη του ματαιώνονται γιατί δεν μπορεί να διασκεδάσει. Ε, δεν μπορεί να δοκιμάσει τα χόμπι που θέλει. Είναι ο περίεργο στο σχολείο. Είναι ο μαθητή του τελευταίου θρανίου. Οι γονεί του μπορεί να βάζουν ασφυκτικά όρια. Το κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να θέτει ασφυκτικά όρια. Και ενώ εκείνο είναι έφηβο και τίνει να γίνει ενήλικα, σταδιακά, ακόμα να του φέρονται και να τον αντιμετωπίζουν σαν παιδί. Και όλα αυτά, όχι ξαφνικά μια στιγμή στα 15 του, αλλά προφανώ σταδιακά, μπορεί να οδηγήσουν στο να αναπτύξει μια επιθετική στάση. Και βέβαια. Εννοείται ότι μπορεί κανεί να γίνει επιθετικό και παραβατικό προκειμένου να ενταχθεί σε μια ομάδα στην οποία ο κώδικα είναι η επιθετικότητα και προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα χτίσει μια εικόνα για τον εαυτό του που μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή του και την κυριαρχία του στους γύρω, στους γύρω που μπορεί να τους διακρίνει με το φίλο, τη φυλή, το σεξουαλικό προσανατολισμό και άλλα χαρακτηριστικά. Και τότε είναι που μιλάμε για φαινόμενα που και αυτά δεν είναι τα ίδια μεταξύ τους, αλλά είναι σοβαρά και συνιστούν ξεχωριστά φαινόμενα όπως η κακοποίηση, η παρενόχληση και ο σχολικός εκφοβισμός. Όμως, ακόμα και η διεκδίκηση... Η συλλογική διεκδίκηση κόντρα στην αδικία, κόντρα στην πολιτική που θέτει εμπόδια στη ζωή μα, και αυτή μπορεί και πρέπει να πάρει κάποιε φορέ επιθετική μορφή, μορφή βίας. Αυτό είναι το ίδιο, όχι. Και δεν είναι το ίδιο, γιατί αν θέλουμε να το εξετάσουμε από την πλευρά τη προσωπικότητα του εφήβου, ένα έφηβο ο οποίο παλεύει συλλογικά μαζί με του συνομιλίκου του, μαζί με του γονεί, μαζί με του δασκάλου, μαζί με υπόλοιπα κομμάτια στην κοινωνία, μαζί με τον εργαζόμενο λαό για το μέλλον του, δεν παλεύει κόντρα σε αυτού, δεν του ευτελίζει, δεν του υποβιβάζει, δεν του υποτιμά. Και όχι απλά αυτό δεν είναι μια επιθετική συμπεριφορά που πρέπει να ξεπεράσει για να αναπτύξει την προσωπικότητά του, αλλά είναι ακριβώ τα καινούργια και τα σημαντικά στοιχεία τη προσωπικότητά του, γιατί μέσα από εκεί καλλιεργεί την αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια, την ομαδικότητα, τη συλλογικότητα. Μέσα από εκεί χτίζει τελικά τι σχέσει του. Και νομίζω το ξέρετε αυτό, γιατί είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουμε, που έχουν τα μέλη τη ΚΝΕ μαθητέ μέσα στα σχολεία και του κάνουν να ξεχωρίζουν ε, ω αυτοί που βγαίνουν μπροστά κόντρα σε κάθε αδικία, να ξεχωρίζουν όχι επειδή το λέμε εμεί, αλλά επειδή σα το λένε πολλέ φορέ και οι ίδιοι σα οι μαθητέ. Και μάλιστα για αυτή την τελευταία ομάδα επιθετικών στάσεων και συμπεριφορών, ε, τη διακρίνει και η αστική τάξη, γιατί δεν είναι. Πρώτο τη Καημό δεν καίγεται να αντιμετωπίσει τελικά εκείνε τι επιθετικέ συμπεριφορέ που παραβιάζουν του κανόνε κοινωνική συμβίωση και συνιστούν εγκληματικότητα. Αλλά κατά βάση τι συμπεριφορέ που παραβιάζουν τη δική τη κυριαρχία. Το νομοσχέδιο που αφορά τη σχολική βία, για παράδειγμα, μέσα στο γενικά ασαφή ε, ορισμό, λέει ότι η σχολική βία συνιστά η παρεμπόδιση του μαθήματο. Και όπου παρεμπόδιση, η κατάληψη, η αποχή, η κινητοποίηση ε, μαθητών. Αυτά δηλαδή που κάνατε οι μαθητέ φέτο, που κάνουν οι μαθητέ για να αγωνιστούν για τα δικαιώματά του. Αντίστοιχα, στα καθήκοντα του σχολικού συμβούλου. Ω καθήκον του, αναφέρεται ότι μπορεί να χρειαστεί να κληθεί να διαχειριστεί κάποια κρίση, η οποία κρίση, θέτει έτσι ένα τυχαίο παράδειγμα, Εκεί το Υπουργείο Παιδεία, μπορεί να είναι κάποια κατάληψη. Από όλες, δηλαδή τι πιθανέ κρίσει που μπορεί να προκύψουν μέσα σε ένα σχολείο, η κατάληψη του ήρθε στο μυαλό να αναφερθεί στου αντίστοιχου κανονισμού. Όλα αυτά και μαζί με πάρα πολλά άλλα που θα μπορούσαμε να πούμε, που αφορούν τις αποβολές, τις ε, τηλεαποουσίες, ε, τις απειλές για ε, κομμένες εκδρομές, ε, τις αποβολές σε, βά, σε βάρος μαθητών, όλα αυτά συνιστούν αποδείξεις ότι με πρόσχημα τα σοβαρά φαινόμενα και τη σχολική βία, τι κάνουν, εντείνουν την καταστολή κόντρα ε, σε όσους αγωνίζονται. Και τι μπορεί να γίνει όμως, τι ε, μπορεί να ε, ε, λειτουργήσει βοηθητικά για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά, σίγουρα παίζει ένα σημαντικό ρόλο ότι η κατάσταση μέσα στα σχολεία είναι οξυμένη από την άποψη ότι όχι μόνο οι ανάγκε όσων εμπλέκονται ω θήτε, στο θύματα, ω παρατηρητέ στη βία δεν καλύπτονται, αλλά ότι δεν καλύπτονται γενικότερα οι ανάγκε για υποστήριξη σε... των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών. Ε, ανάγκε που σίγουρα με το αίτημα των διορισμών, των μαζικών και μόνιμων διορισμών ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών κτλ. θα μπορούσαν να καλυφθούν. Στην παρούσα φάση όμω, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ένα ψυχολόγο ή ένα κοινωνικό λειτουργό και εκεί που υπάρχει δεν έχει ούτε γραφείο για να συναντήσει του μαθητέ. Ή είναι ένα ξένο, ένα περαστικό που γεννάει από σχολείο σε σχολείο, που κανεί δεν τον ξέρει τι είναι και τι κάνει εκεί. Σίγουρα δεν είναι μέλο τη ομάδα, δεν έχει τη σχέση πολλέ φορέ ούτε με του μαθητέ ούτε με του γονεί για να αντιμετωπίσει το οτιδήποτε. Και αν το αντιμετωπίζει, δρά πυροσβεστικά. Γι' αυτό εμεί δίνουμε έμφαση σε αυτέ τι διεκδικήσει που αναπτύσσονται από γονεί, εκπαιδευτικού μαθητέ με μπροστά το κουκουέ και την ΚΝΕ και μπορούν να δώσουν όθηση στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Γι' αυτό λέμε ότι είναι το σημαντικό και το κρίσιμο να γίνει υπόθεση πρώτα και κύρια των μαθητών και των μαθητικών του συμβουλίων μέσα στα σχολεία το πώ θα σπάει το κλίμα τρομοκρατία και ο θάνατό σου η ζωή μου και θα αντικαθίσταται από ένα κλίμα ένα για όλου και όλοι για έναν. Και νομίζουμε ότι η εμπειρία όσων από εσά είστε στα σχολεία αυτά τα χρόνια, αυτό δείχνει ότι εκεί που υπάρχουν και δρούν μέλη τη ΚΝΕ, πρωτοπόροι άλλοι αγωνιστέ μαθητέ, δεν είναι ένα σχολείο χωρισμένο σε θήτε και θύματα, αλλά είναι ένα σχολείο που είναι σπίδα προστασία για όποιον το έχει ανάγκη. Τέτοια ασπίδα προστασία ύψωσαν, για παράδειγμα, οι μαθητέ τη 12χρονη στον Κολονό. Τέτοια ασπίδα προστασία ύψωσαν μαθητέ για να υποδεχθούν οι μαθητέ του πρόσφυγε κόντρα στην προσπάθεια των φασιστών να ρίξουν το δηλητηριό του. Και αυτό είναι που θα κληθούμε να κάνουμε όλοι και από το Σεπτέμβρη. Παράλληλα, επειδή το ΚΟΚΟΕ κινείμαστε στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα, δεν μπορούμε παρά να πούμε την αλήθεια ότι στο σύστημα αυτό που μεγαλώνουμε είναι ένα θερμοκήπιο από το σου η ζωή μου, φάει για να μην σε φάνε, όλα εκεί έξω είναι μια ζούγκλα και πάει λέγοντα. Από αυτή την άποψη, για να ανοίξει ο δρόμο για την οριστική εξάλληψη αυτού του φαινομένου, χρειαζόμαστε ένα σχολείο ριζικά διαφορετικό. Ένα σχολείο στο οποίο δεν θα υπάρχει ο μαθητή του τελευταίου θρανίου, δεν θα ανταγωνίζονται μεταξύ του οι κολλητοί για ένα εισιτήριο και μοναδικό στο πανεπιστήμιο ένα σχολείο που θα χωράει τι κλήσει των μαθητών και θα έχει και τα αντίστοιχα μαθήματα για να μπορούν αυτοί να τι αναπτύσσουν. Ένα σχολείο στο οποίο δεν θα είναι μια φυλακή, το οποίο δεν θα είναι μια φυλακή που πέφτει για να σε πλακώσει. Θα θέλει να πηγαίνει και θα φεύγει και χαρούμενο, αντίστοιχα. Σίγουρα θα θέλει να πηγαίνει και θα φεύγει χαρούμενο γιατί δεν θα κρυώνει, δεν θα πεινά, δεν θα κινδυνεύει να λυποθυμήσει. Και αυτό το σχολείο δεν μπορούμε παρά να πούμε ότι είναι ένα σχολείο το οποίο μπορεί να το χαρίσει στι γενιέ των μαθητών, την τωρινή και τι επόμενε. Αυτή η κοινωνία που έχει ξεπερδέψει οριστικά από τι άπιε αξίε τη εκμετάλλευση και του κέρδου, του να κυνηγάμε το κέρδο, και είναι η κοινωνία του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Δίνουμε το λόγο. Στον Παναγιώτη Κατιφέ, κοινωνιολόγο, επικεφαλή του τμήματο τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ κατά των ναρκωτικών και των εξαρτήσεων. Τώρα, σύντροφοι και φίλοι, προσπαθώντα να ευαθύνουμε λίγο τον προβληματισμό, δίνοντα το κοινωνικό περίγραμμα, δίνοντα ε, στη συνέχεια δόθηκε κάποια, κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει το άτομο στη μαθητική ηλικία, πραγματικά θέλουμε να ευαθύνουμε λίγο τον προβληματισμό σε ένα λίγο πιο ιδιαίτερο ζήτημα, όπως είναι η διάδοση και η εξάπλωση των ουσιών στις μαθητικές ηλικίε που πραγματικά μας προβληματίζει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι περισσότεροι από εσά γνωρίζετε ότι σταθερά το ΚΚΕ, η ΚΝΕ, με την πολιτική μας δράση, με την πρότασή μας, με τις επεξεργασίες μας, με τις θέσεις μας, έχουμε ορθώσει και ορθώνουμε μέτωπο ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, ενάντια σε όλες τις εξαρτήσεις θέλουμε να συμπληρώσουμε ουσιαστικά ενάντια σε έναν ατομικό τρόπο φυγή από μια ζωφερή πραγματικότητα που πραγματικά βιώνει σήμερα ο νέο άνθρωπο, ενάντια στην ίδια τη πολιτική τη αστική τάξη που και στο κομμάτι των εξαρτήσεων πραγματικά προσπαθεί να διαχειριστεί τη χρήση μια πολιτική που θεωρούμε ότι συντηρεί συνειδητά το φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης. Γιατί συντηρεί συνειδητά αυτό το φαινόμενο. Γιατί στον καπιταλισμό πέρα από κέρδο, πέρα από εμπόρευμα, τα ναρκωτικά επιτελούν και έναν σημαντικό σκοπό. Αξιοποιούνται ω μέσο κοινωνική καταστολή, αδρανοποιώντα τμήματα τη νεολαία από την κοινωνική ζωή, από την κοινωνική δράση και διεκδίκηση. Γι' αυτό λέμε καθαρά ότι τα κόμματα τη αστική τάξη πραγματικά έχουν τεράστιε ευθύνε για το πόσο έχει γιγαντωθεί το φαινόμενο στη χώρα μας, το πώ έχει εξαπλωθεί στι μαθητικέ ηλικίε, το πώ έχουν αθωώσει όλα αυτά τα χρόνια στι νεανικέ συνειδήσει, επιδιώκοντα ακριβώ να περιθωριοποιήσουν τμήματα τη νεολαία. Δείτε για παράδειγμα, τι γίνεται με την κάναβη. Έχει βαφτιστεί από βιομηχανική μέχρι θεραπευτική, γιατί ουσιαστικά του ενδιαφέρει η νομιμοποίηση τη ψυχαγωγική τη χρήση. Γιατί εκεί βρίσκεται η μεγάλη business, εκεί βρίσκεται, το... εκεί βρίσκεται η, κερδοπο... η κερδοφορία μετά την νομιμοποίηση στον Καναδά, σε αρκετέ πολιτείε των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αμερική, πραγματικά έχει ανοίξει όρεξη τα μονοπόλια που βλέπουν και την Ευρώπη ω τη μεγαλύτερη αγορά για ψυχαγωγική χρήση τη κάναβη την επόμενη δεκαετία. Σε αυτή τη βάση, ξαφνικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατ' εντολή των μονοπωλίων, αναγόρευσε ω νόμιμο εμπόρευμα τα προϊόντα CBD, που ξέρετε, αυτά που βλέπουμε σε όλα τα περίπτερα, ή έτσι ξαφνικά αγαπήθηκε ο Άδωνη με τον Καρανίκα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό που του ενδιαφέρει είναι η προσέλκυση επενδύσεων για την καλλιέργεια κάναβη στη χώρα μα. Όπω βλέπετε και στην πρώτη διαφάνεια, τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία στη χώρα μα, ένα στου τέσσερι μαθητέ αναφέρει πω έχει κάνει χρήση κάποια παράνομη ουσία με δημοφιλέστερη την κάναβη, με το 2% των μαθητών να έχει δοκιμάσει κάναβη πριν τα 13 έτη. Σχεδόν οι δύο από του πέντε που έχουν κάνει πρόσφατη χρήση βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο και εξάρτηση από αυτήν. Ταυτόχρονα η ανοχή απέναντι στη χρήση είναι ανησυχητικά υψηλή. Έξι στου δέκα μαθητέ Λυκείου θεωρούν ακίνδυνη τη χρήση, παρόλο που προκαλεί οθισμό, εθισμό για έναν στου έξι έφηβου, όπω δείχνουν τα στοιχεία στη χώρα μα. Δηλαδή ότι μέσα σε δύο δεκαετίε έχει τριπλασιαστεί η χρήση κάναβη στου μαθητέ τη χώρα μα. Είναι απλά ένα ουρανοκατέβατο φαινόμενο. Δεν είναι άλλη μια διαπίστωση. Εμείς λέμε ότι αυτή η διαπίστωση έχει αιτίες. Έχουν ευθύνε διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις που ο καθένας από τη μεριά του έχει συμπληρώσει το παζλ της δίθεν αναγκαιότητας να νομιμοποιηθεί η κάναβη. Έχουν ευθύνε γιατί έχουν αποξυλώσει την πρόληψη με υποστελεχωμένα και υποχρηματοδοτούμενα κέντρα πρόληψης γιατί σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ, σε πρόγραμμα πρόληψης ενάντια στι εξαρτήσεις, την περασμένη χρονιά συμμετείχε μόνο το 4% των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό θεωρούν οι αστικές κυβερνήσεις, πρόληψη στη χώρα μας. Στον αντίποδα, το ΚΚΕ, η ΚΝΕ, με επιστημονικότητα μελετάμε διαχρονικά ένα κοινοβ... το, το, δια... το πολυπαραγωγικό κοινωνικό φαινόμενο των εξαρτήσεων Διαμορφώνοντα τη θέση μα από μια βασική αφετηρία, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Ότι ο άνθρωπο είναι κοινωνικό, και ω κοινωνικό, πρέπει να είναι πρωταγωνιστή τη κοινωνική ζωή, τη ίδια τη κοινωνική εξέλιξη. Γιατί η κοινωνία για την οποία παλεύει το ΚΚΕ, η σοσιαλιστική-κομμουνιστική, δεν θέλει και δεν μπορεί να έχει τον άνθρωπο στο κοινωνικό περιθώριο. Αυτή είναι και η αφετηρία που λέμε καθαρά όχι σε όλα τα ναρκωτικά. Δεν μπαίνουμε στη στρεβλή λογική του διαχωρισμού του σε σκληρά και μαλακά ή του διαχωρισμού του χρήστη σε λειτουργικού και μη λειτουργικού. Γιατί η θέση που παίρνει ο καθένα απέναντι στα ναρκωτικά σχετίζεται ουσιαστικά για το πού τοποθετεί τον άνθρωπο και τι ανάγκε του και εμεί θέλουμε τον άνθρωπο, την νεολαία με το κεφάλι ψηλά, με καθαρή συνείδηση να κατανοεί τη ζωή, την κοινωνική πραγματικότητα, να μπορεί να παλεύει, να αγωνίζεται για να τη φέρει στα δικά της μέτρα με βάση τις δικές της ανάγκες. Δεν θέλουμε τη νέα γενιά με σκημένο το κεφάλι και στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής. Πραγματικά όλα τα επίσημα στοιχεία δείχνουν καθαρά την υψηλή συνάφεια που έχει η χρήση, η εξάρτηση με την ανεργία, τη σχολική διαρροή, τους ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση, την υποκουλτούρα ως τρόπο ψυχαγωγίας. Το λέμε αυτό γιατί πραγματικά πρέπει να κατανοείτε ότι τα αδιέξοδα που γεννά το καπιταλιστικό σύστημα αντικειμενικά είναι μια αναγκαία συνθήκη και για να εμφανιστεί αλλά και για να εξαπλωθεί το φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης και αυτό δεν πρέπει να μπαίνει στο στόχαστρο της λαϊκής πάλης γι' αυτό πρέπει να απομονωθεί από τη συνείδηση του λαού και κυρία της νέας γενιάς οι σχέσεις παραγωγής στην οποία με βάση τις οποίες εξαπλώνεται αυτό το φαινόμενο. Το, βα το βασικό λοιπόν είναι να κατανοείτε ποια είναι η υλική βάση της κοινωνίας που γεννά αυτή την ανάγκη. Να κατανοείτε ποιον βολεύει η χρήση, η εξάρτηση, γιατί αντικειμενικά αυτή η συνθήκη θέτει εμπόδια στη δυνατότητα να γνωρίζει ο άνθρωπος τη θέση του μέσα στην κοινωνία και με βάση αυτή να μπορεί να έχει και συνειδητή δράση. Και το λέμε αυτό γιατί η σχέση του ανθρώπου, του ατόμου και η επαφή του με μία ουσία, εμείς λέμε ότι είναι μία σχέση που καθορίζεται κοινωνικά. Από τη διαδρομή, προσωπικότητα, κοινωνικό περιβάλλον και πιθανή στιγμή επαφή και εμπλοκή. Είναι λοιπόν μια κοινωνική σχέση που, μάλιστα, απαντά σε ποια κοινωνία, με τι προσωπικότητε είναι πιο πιθανό να γενικεύεται αυτή η σχέση. Σίγουρα όμω λέμε στη σημερινή κοινωνία των ανισοτήτων, τη εκμετάλλευση, τη ματέωση των ονείρων και των προσδικιών, στην κοινωνία που τα ναρκωτικά διαφημίζονται όπω κάθε άλλο εμπόρευμα. Σε μια κοινωνία με ελεύθερα τα ναρκωτικά, είναι πολύ πιο πιθανό να γενικεύεται αυτή η χρήση. Και μάλιστα, για να γενικευθεί η χρήση και να μεγαλώσει η κερδοφορία, απαιτείται πελατεία. Και ο μαθητικό πληθυσμό και ο όγκο, και σαν όγκο αλλά και με βάση τα κοινωνικά του χαρακτηριστικά, είναι μια καλά οργανωμένη πελατεία για τη διάδοση των ουσιών στι μαθητικέ ηλικίε εκτός από την κοινωνική αθώωση ορισμένων ουσιών ή την απομυθοποίηση της χρήσης, απαιτείται φαίνεται και ένα καλά οργανωμένο δίκτυο διακίνησης. Σε αυτά τα πλαίσια έχουν στηθεί και έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια αυτά τα δίκτυα διακίνησης μέσα και έξω από τα σχολεία. Ειδικέ ορολογίες, αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Ειδικά αυτοκόλλητα με QR code που τα σκανάρει από το κινητό σου, σε παραμπέπουν στο σκοτεινό διαδίκτυο, όπου εκεί βρίσκει τιμοκατάλογο, ουσίε, οδηγίες πώ να πληρώνει με bitcoin, τέτοια QR, τέτοια QR code που τα βλέπετε καθημερινά κολλημένα και σε σχολεία και σε πλατείε που συχνάζει η μαθητική νεολαία, σε bar, club, εκεί που διασκεδάζει, στι εξέδρε των γηπέδων. Για να στηθεί λοιπόν ένα δίκτυο διακίνηση που θα απευθύνεται σε συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, αντικειμενικά πρέπει να αξιοποιήσει μέλη από αυτή την ομάδα. Έτσι, μαθητέ γίνονται μέλη συμμοριών που με βιτρίνα πολλές φορές την κοινή ταυτότητα μέσω, μιας, μέσω της μουσικής επιλογής, της οπαδικής βίας, της εντοπιότητας, της εθνικότητας, αναλαμβάνουν τη διακίνηση ουσιών σε περιοχές και σχολεία. Όπως δείχνει η διαφάνεια, τα στοιχεία στη χώρα μας δείχνουν ότι την τελευταία πενταετία σταθερά το 20% των ανηλίκων που φτάνουν σε εισαγγελέα ανηλίκων περίπου 500 με 600 ανήλικοι το χρόνο, αφορά τη χρήση και τη διακίνηση ουσιών. Επίσης, ένα στους 10 μαθητές απαντά ότι του έχουν προσφέρει ναρκωτικά μέσα στο σχολείο, ενώ το 60% των μαθητών θεωρεί εύκολη την πρόσβαση στις ουσίες μέσα από γνωριμίες που έχει στο σχολείο. Παράλληλα, σε όσους μαθητές έχουν καταδικαστεί για χρήση ή διακίνηση ουσιών, ένα στους δύο έχει διακόψει το σχολείο κυρίως στην πρώτη ηλικίου Τέσσερι στου δέκα έχει συλληφθεί ήδη μία φορά, κυρίω στο γυμνάσιο, ενώ ένα στου τρει έχει αδελφό ή αδελφή που κάνει χρήση. Στο ερώτημα, γιατί ένα μαθητή να ενταχθεί σε μία συμμορία που συνεκτικό κρίκο είναι και η διακίνηση ουσιών, αντιλαμβανόμενοι πάντα ότι ο άνθρωπο στην περίοδο τη εφηβεία, που εκτό από βιολογικά χαρακτηριστικά έχει και έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Αναζητά αναγνώριση, ασφάλεια, διαμορφώνει ταυτότητα σε αλληλεπίδραση με του συνομήλικου, συμφωνεί ή διαφωνεί με κοινωνικέ τάσει και συμπεριφορέ, ψάχνει τρόπο να εκφράσει μια ατομική ή κοινωνική δυσφορία. Η ένταξη σε μια συμμορία πολλέ φορέ στρεβλά δίνει το αίσθημα του ανίκην, του γοήτρου, αίσθημα εξουσία, δοκιμή των ορίων μου και τη αυτονομία. Πολλέ φορέ όμω αυτό το αίσθημα του ανήκειν παίρνει χαρακτηριστικά απάντηση σε μια κοινωνική δυσφορία και πρέπει να κρατήσουμε ότι για τον μαθητή, για τη μαθητική ηλικία, καθοριστικό χώρο έκφραση τη κοινωνικοποίηση είναι το σχολικό περιβάλλον. Και το θέτουμε αυτό το ζήτημα γιατί θέλουμε να σταθούμε σε δύο βασικά στοιχεία. Πρώτον, τη σχολική διαρροή, την εγκατάλειψη του σχολείου και δεύτερον, τη σχολική αποτυχία. Πώ δηλαδή με αξιολογεί το σχολείο ή πώ εγώ. Αξιολογώ τον εαυτό μου απέναντι στι προσδοκίε του σχολείου, στοιχεία που μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο για ένταξη σε μια ομάδα με τα δικά τη ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που φαίνεται ότι πολλέ φορέ συνεκτικό κρίκο είναι και η χρήση ή διακίνηση ουσιών. Αυτό γίνεται γιατί για πολλού μαθητέ το σχολείο διαχωρίζει την πραγματική ζωή από τη μάθηση, συμπιέζει έναν ζωντανό οργανισμό όπω η διαμόρφωση προσωπικότητα του μαθητή τον βλέπει ω υποκείμενο μάθηση, χωρί να λαμβάνει πάντα υπόψη τι επιθυμίε, τα ιδανικά, τι δυνατότητε. Και θέτουμε αυτό το ζήτημα, γιατί το σχολείο για το οποίο εμεί αγωνιζόμαστε, το σχολείο που δεν διαχωρίζει του μαθητέ, το σχολείο που μορφώνει ολόπλευρα, το σχολείο που μαθαίνει στου νέου του νόμου κίνηση, φύση και ζωή, το σχολείο που έχει ενταγμένη στην παιδαγωγική του αποστολή την ολόπλευρη ανάπτυξη προσωπικότητα, μπορεί να λειτουργήσει ω παράγοντα πρόληψη που οθεί ένα νέο άνθρωπο στη φυγή και στην απομόνωση. Για μα είναι σημαντικό λοιπόν οι αξίε, τα πρότυπα που καλλιεργεί το σχολικό περιβάλλον στον νέο άνθρωπο, ω κομμάτι τη ευρύτερη κοινωνία, όχι μόνο πώ μορφώνει και διαπαιδαγωγεί, αλλά κυρίω πώ μορφώνει και διαπαιδαγωγεί με τι αξίε τη συλλογικότητα και τη αλληλεγγύη. Κλείνοντα, με πολύ καθαρότητα, εμεί θέλουμε να πούμε ότι πραγματικά δεν είναι ελευθερία η χρήση, δεν είναι ελευθερία η τοξικομανία. Εξάρτηση πρώτα και κύρια σημαίνει φραγμός στη διαδικασία της κοινωνικής συνειδητοποίηση και της κοινωνικής δράσης. Και όπως είπαμε και, εμεί, και πριν, θέλουμε να στείλουμε πραγματικά και με τη δράση μας αυτό το μήνυμα. Λέμε καθαρά σε κάθε νέο άνθρωπο. Πρόοδος είναι να κρατάς τη ζωή στα χέρια σου και όχι να τους την παραδίνεις. Ειδικά σήμερα που έντεχνα πλασάρουν ως προοδευτικό ό,τι πιο συντηρητικό και αναχρονιστικό υπάρχει την υποταγή στα όρια που σου επιτρέπει το σύστημα να ζεις. Στις επιλογές που επιλέγει το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα να σου αφήνει ελεύθερες. Πραγματικά προοδευτικό είναι να μπορείς να έχεις το κεφάλι ψηλά, να καθορίζεις εσύ τη ζωή σου, με γνώση των απαιτήσεων της ζωής, με πάλι να ανοίγεις νέους δρόμους για σένα και τους γύρω σου, με το μυαλό σου καθαρό, να μπορείς να σχεδιάζεις και να ονειρεύεσαι το μέλλον. Καλούμε λοιπόν Κάθε νέο άνθρωπο που πραγματικά δεν βολεύεται στο σύστημα που τον θέλει στο περιθώριο να συμπορευτεί με το ΚΚΕ και, το, και την ΚΝΕ στους αγώνες, να παλέψουμε μαζί για τη ζωή που μας αξίζει. Καλούμε κάθε νέο άνθρωπο που δεν βολεύεται στη σαπίλα του σημερινή σου σύστηματος που βλέπει τα όνειρά του να ματαιώνονται να στείλει μήνυμα αγωνιστικής τάσης για τη ζωή. Να γυρίσει την πλάτη και τώρα και στι ευρωεκλογέ στα κόμματα που τον θέλουν στην κυριολεξία, στη μαστούρα του συστήματο τη ύψη και τη παρακμή. Το λόγο έχει ο Παναγιώτης Βαλάκος, φιλόλογος στο 52ο Γυμνάσιο και 52ο Γενικό Λύκειο Αθηνών και μέλος του Μεκής Επιτροπής Εκπαιδευτικών της Κομματικής Οργάνωση. Αττικής. Καλησπέρα και από μένα. Ε, μέσα από τη σημερινή παρέμβαση, θα προσπαθήσουμε λίγο να μεταφέρουμε μια εικόνα και μια πείρα σχετικά με το τι γίνεται μέσα στην τάξη και στο σχολείο. Σε αυτή την πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία που παίρνει η ΚΝΕ σήμερα για το θέμα του bullying, του εκφοβισμού και του ρατσισμού. Ένα θέμα το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΩΣΑ. Και μέσω του Υπουργείου του προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν με καμπάνιε, ποτάκια, μήλα, πλατφόρμε. Τα ξέρετε, νομίζω, πάρα πολύ καλά. Και είναι απορία άξιο πώ εκείνοι οι οργανισμοί οι οποίοι πραγματικά θέλουν να μεταφέρουν ως δεδομένο τη βία, τη φτώχεια, τον πόλεμο, τον ρατσισμό στα παιδιά σε εσά από κούνια, είναι πραγματικά περίεργο πώ εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν, είναι εκείνοι που προσπαθούν τάχα μου δίθεν για την επίλυσή του. Σε ένα σχολείο που οι αναπληρωτέ πια είναι περισσότεροι από του μόνιμου, που συνολικά οι εκπαιδευτικοί τρέχουμε καθημερινά για να ανταποκριθούμε στην ύλη και στην ταφόπλακα αυτή τη τράπεζα θεμάτων και των εξετάσεων που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλοι τώρα, εδώ, αυτή την περίοδο που είσαι στον παλμό των εξετάσεων. Σε ένα σχολείο που πραγματικά οι εκπαιδευτικοί αλλάζουν κάθε χρόνο και δεν μπορούν να δημιουργηθούν σχέσει εμπιστοσύνη με του μαθητέ, με του συναδέλφου, με του γονεί είναι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα με ελάχιστου ψυχολόγου. Και βείτε, ένα ψυχολόγο είναι περίπου σε πέντε σχολεία. Πραγματικά μέχρι και θα κινητοποιήσουν μέχρι και την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε ένα ψυχολόγο να βρίσκεται ταυτόχρονα σε πέντε και έξι σχολεία και για να μπορεί να ανταποκριθεί στι πάρα πολύ δύσκολε απαιτήσει. Προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν με επιμορφώσει των επιμορφώσεων κλπ. Τα γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Όμω το bullying, η βία, δεν πρόκειται μόνο για ένα ψυχικά φαινόμενο, για ένα πρόβλημα τομική συμπεριφορά, που αναλόγω πρέπει να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά και μόνο από έναν ειδικό ψυχίατρο ή ψυχολόγο, αφήνοντα το απειρόβλητο, το χαρακτήρα και το ρόλο που παίζει το σημερινό σχολείο. Η σημερινή ταξική εκμεταλλευτική κοινωνία που οθεί του μαθητέ μα να παρατάνε το σχολείο από πάρα πολύ μικρή ηλικία για να πιάσουν δουλειά, για να βγάλουν το μεροκάματο, έχοντα διαμορφώσει και την αντίληψη ότι η γνώση είναι άχρηστη, δεν έχει κανένα νόημα. Έτσι κι αλλιώ στην ανεργία θα βγω. Θα παίρνω 400 και 500 ευρώ και αν. Οπότε, μήπω και καλύτερα να γίνω και TikToker και λοιπά φάνταστα επαγγέλματα. Αξίζει να υπενθυμίζουμε αυτό που έλεγε ο Λένιν, μιλώντα για το αστικό σχολείο, το παλιό, ότι είναι εκείνο το οποίο θέλει να διαμορφώσει υπηρέτε, να φτιάξει ανθρώπου επιστήμη που έπρεπε να γράφουν και να μιλούν όπως ακριβώς ήθελαν οι κεφαλαιοκράτες. Είναι χρήσιμο όμω αυτό που είπαμε από την αρχή, να μεταφέρουμε λίγο μια εικόνα, μια πείρα μέσα από τα σχολιά μα. Χαρακτηριστικά, λίγε μέρε πριν το Πάσχα, μαθητέ τη πρώτη ηλικίου προετοιμάζονται για την πολυπόθητη τρίμερη εκδρομή του. Στην τάξη μέσα, δύο μαθητέ με θλιμμένα πρόσωπα, σε μια γωνιά, ακούν το πρόγραμμα τη εκδρομή, στεναχωριούνται καθώ δεν μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά και να πάνε στην τρίμερη. Τα πρόσωπά του είναι θλιμμένα όχι για πρώτη φορά. Είναι θλιμμένα τακτικά, καθώ πολλέ φορέ δεν έχουν καν το κολατσιό μαζί του και λεφτά για να ψωνίσουν κάτι και να φάνε. Αυτό σίγουρα, όπω καταλαβαίνουμε, είναι βία. Βία είναι όταν οι μαθητέ δεν μπορούν να τα αποκριθούν σε εξωσχολικά μαθήματα ή δουλεύουν για να μπορέσουν να τα αποκριθούν βράδυ για να δώσουν τι πανελλαδικές εξετάσει. Μαθητέ οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν ε, Ρατσιστικέ, ακροδεξιέ ομάδε, όπω είναι γνωρίζετε πολύ καλά και οι δράσει προπάτρια, ειδικά και στα σχολεία του κέντρου, η οποία γεμίζει τα σχολιά μα και του τοίχου, με σβάστιγγε, συνθήματα μίσου και ρατσισμού. Μπορούμε να μιλάμε ώρε για αυτά τα παραδείγματα, και είναι χρήσιμο και στην κουβέντα που γίνεται να μα μεταφέρετε κι εσεί από την πείρα σα. Ειδικά εσεί, οι μαθητέ, οι νέοι που βρίσκεστε σήμερα εδώ, καθώ εσεί οι ίδιοι με τι τάσει σα έχετε υψώσει τοίχο. Στέκεστε όρθιοι, αντιμέτωποι απέναντι σε κάθε φαινόμενο ρατσισμού, σε κάθε διάκριση με βάση το φύλλο, τη σεξουαλικότητα, τη θρησκεία, τη καταγωγή, το χρώμα κτλ. για να μην μπορούν να σταθούν στι αυλέ των σχολλιώσεων και στι γειτονιέ σα οι φασίστε, ρατσιστέ που στοχοποιούν τον αδύναμο και τον κατατρεγμένο. Επιπλέον, ασταθούμε και αλλού καλύτερα, σε κάτι αισιόδοξο και δυνατό. Συγκοινή δράση μαθητών και εκπαιδευτικών. Να σταθούμε στο ρόλο του εκπαιδευτικού, μια και βλέπω είμαστε μπόλικοι εδώ, που συζητάει, αναλύει, προσπαθεί να εξηγήσει, αλλά κυρίω δρά μαζί με τα παιδιά του, του μαθητέ μα. Είναι αλήθεια ότι ο εκπαιδευτικό του σημερινού σχολείου έχει περιθώριο να αντισταθεί σε μια πλήρη υποταγή στην ενσωμάτωση τη γνώση και τη αντιδραστική αστική ιδεολογία. Έχουμε περιθώριο να λειτουργήσουμε περισσότερο. Ω μέλο τη οικογένεια, αλλά και να συμβάλλουμε στην πνευματική αφύπνισή σα και στην ταξική σα συνειδητοποίηση. Απέναντι στη βία και στο ρατσισμό, ο εκπαιδευτικό δεν μπορεί να μένει αμέτωχο. Αλλά πρέπει να ερχόμαστε σε ρήξη με την κατεύθυνση που τον θέλει απλά ω ένα διεκπαιρεωτή του μαθήματο και να μεταδίδει τι αξίε και τα ιδεολογήματά του. Ενό μαθήματο που εξισώνει τον φασισμό-ναζισμό με τον κομμουνισμό, που βάζει στο ίδιο καζάνι τα ΙΣΕΣ με τους 200 κομμουνιστές και σαριανείς. Κόντρα σε αυτόν τον επικίνδυνο ανιστόριο τον κομμουνισμό, συμμαθητέ σα, μαζί με τους δασκάλους σας, από λύκεια του κέντρου της Αθήνας, με αφορμή την 9η Μάη, οργ... μέρα τη φασιστική συνήκη των λαών, οργάνωσαν επισκέψεις στο σκοπευτήριο και προβολές ταινιών, όπως το τελευταίο σημείωμα του Παντελή Βούλγαρη. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί από τους συμμαθητές κατά τη διάρκεια της προβολής δάκρυζαν και άλλοι έκλεγαν, ρωτώντα στο τέλο τον εκπαιδευτικό, γιατί δεν τα μαθαίνουμε ποτέ όλα αυτά. Οι ήταν τρίτη ηλικίου. Ε? Ήταν στο κλείσιμο της σχολική σου καριέρα. Φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, η αποστολή μα είναι η καθημερινή δουλειά σταθερά με εκείνα τα παιδιά τα οποία τα ονομάζουν δύσκολα, τα παιδιά που λόγω ταξική κοινωνική καταγωγή ο δρόμο προ τη μόρφωση. Τη γνώση είναι δύσκολος και ανηφορικός. Μαθητέ που δεν πρέπει να χαρίσουμε σίγουρα στον ταξικό μα αντίπαλο. Ένα εκπαιδευτικό που προσπαθεί να κάνει πράξη στην αλληλεγγύη, μέσα και έξω από το μάθημα, στέλνοντα αντιπολεμικό μήνυμα και μήνυμα ενάντια στο ρατσισμό. Έτσι, στη γιορτή του Πολυτεχνείου, σε γυμνάσιο του κέντρου, οι συμμαθητέ σα πήραν την πρωτοβουλία και έγραψαν στι γλώσσες του, αραβικά, ουκρανικά, ρώσικα κλπ., στι πικέτε του τα συνθήματα του Πολυτεχνείου. Έξω, είπα, έξω τον Άτο, Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Έχουμε κοινό καθημερινό χρέο να βάζουμε το σπόρο τη αλληλεγγύη, τη αγάπη, του σεβασμού, του δικαίου. Αυτό είναι το καλύτερο μάθημά μα, αυτή είναι η πιο χρήσιμη, η πιο πολύτιμη διδακτική μα ώρα. Πολλέ φορέ εσεί οι ίδιοι, οι μαθητέ, μα βάζετε τα γυαλιά. Χαρακτηριστικά, σε τάξη τη Δευτέρα Λυκείου, όπου ο καθηγητή διδάσκει την Αντιγόνη, αγχώνεται και πανικοβάλλεται κλασικά για να βγει αυτή η ύλη και το κυνηγητό τη, όταν. Προ το τέλο τη χρονιά εμφανίζονται δύο μαθητέ ε, πρόσφυγε οι οποίοι δεν γνωρίζουν γρήγορα ελληνικά. Ο καθηγητή προφανώ θα χάνει από το άγχο γιατί λέει: Πώ θα ανταποκριθώ να μάθω τώρα για την Ισμή και την Αντιγόνη, εδώ δεν ξέρουν την αλφαβήτα. Όταν οι ίδιοι μαθητέ παίρνουν την πρωτοβουλία και λένε: Κύριε, μην αγχώνεστε, θα του μάθουμε εμεί το αλφάβητο και τα ελληνικά ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν. <Και> Ήταν το πιο συγκινητικό μάθημα όπω ε, καταλαβαίνετε. Ο αγώνας λοιπόν και η αλληλεγγύη αποτελούν τη μοναδική εγγύηση για την υπεράσπιση των ξεριζωμένων συνολικά. Σκεφτείτε πώ νιώθετε εσεί οι ίδιοι όταν οι καθηγητέ σα είναι μαζί σα σε τέτοιε πρωτοβουλίε. Α σκεφτούμε κι εμεί, οι εκπαιδευτικοί, πώ θα είμαστε ο φάρο και ο οδηγό για το μαθητή μα. Να καταθέτουμε καθημερινά την ψυχή μα, την αγάπη μας, το μεράκι μας, να είμαστε εμείς που θα σας δίνουμε τα χρώματα και εσείς να γράφετε τους στίχους του Ρίτσου και του Λιβαδίτη πάνω στους μαύρους στίχους μίσους που θέλουν ορισμένοι για τα σχολιά μας. Γιατί έτσι θα έρθουν σίγουρα οι μέρες του φωτός με απλούς τρόπους και παραδείγματα που μπορούμε πραγματικά να φέρουμε την αντίσταση και την ανατροπή. Εμείς, μαζί με εσά, μπορούμε να γίνουμε οι για να φτιάξουμε μια νέα κοινωνία γιατί είστε και είμαστε κι εμείς σίγουρα από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Ωραία. Και τώρα να δούμε κάποια σχόλια και ερωτήσει που μα έχετε κάνει εσεί. Λοιπόν, λοιπόν, εδώ μα ρωτάνε αν είναι βία να χτυπά φασίστε στο σχολείο. Ποιο σύντροφο θα απαντήσει, Μονολεκτικά θα λέγαω ότι ναι, είναι βία. Αλλά είναι δίκαιη η βία. <κλήσεις> είναι βία. Πρέπει να γίνεται και αυτή με συλλογικού όρου και όχι στα σκοτεινά. Δηλαδή, πρέπει να απομονώνονται πρώτα απ' όλα από το μαθητικό σώμα, από του μαθητέ, και με αυτή την έννοια να μην έχουν που να κρυφτούν, να γυρίσουν πίσω στα λαγούμια του. Με αυτή την έννοια λοιπόν, είναι βία και είναι δίκαιη βία. Ωραία, πάμε στην επόμενη. Τέλεια. Για όλα αυτά τα σχέδια του Υπουργείου να χτυπήσει του αγώνε μα, τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, ουσιαστικά, μάλλον, η ερώτηση αυτή αφορά έτσι και τις τα καινούργια μέτρα σε σχέση με τη σχολική βία, τα οποία, όπως είπαμε και πριν, είναι ένα προκάλεμα, όπως δείχνουν τα ίδια τα μέτρα του Υπουργείου Παιδείας, για μεγαλύτερη έτσι, επιβόλη ποινών, για να καλλιεργηθεί ένα κλίμα ανθρωποφαγίας μέσα στο σχολείο, θα λέγαμε, σύντροφοι και φίλοι, γιατί τώρα όλη αυτή η κατάσταση που όχι απλώς δεν αντιμετωπίζει όχι απλώ να αντιμετωπίζει το φαινόμενο τη σχολική βία, αλλά θα έρθει να το περιπλέξει. Καταγγελίε επί καταγγελιών, μαθητέ κόντρα σε μαθητέ, μαθητέ κόντρα σε γονεί, γονεί κόντρα σε εκπαιδευτικού, εκπαιδευτικοί κόντρα μαθητέ και καταλαβαίνετε πώ πρόκειται να γίνει όλο αυτό. Εμεί τώρα το θέμα είναι τι θα κάνουμε. Εμεί, σύντροφοι και φίλοι, θα κρυθούμε από το πρώτο κουδούνι του Σεπτέμβρη στο πόσοι, πόσοι πολλοί και σε πόσα πολλά σχολεία θα είναι οι μαθητέ μέλη τη ΚΝΕ, οι μαθητέ οι αγωνιστέ, που θα εκλεγούν σε 15 μελή και 5 μελή συμβούλια, ε, για να μπορούν να εξασφαλίσουν όχι μόνο ότι κανένα μαθητή μέσα στο σχολείο δεν θα φοβάται, αλλά ότι η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδεία ε, θα φοβάται εμά, θα φοβάται του αγώνε των μαθητών, τη δίκαια διεκδίκηση για όσο έχουν ανάγκη. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι θα πληθύνουν ε, πρωτοβουλίε σαν αυτέ που υπήρχαν τι προηγούμενε χρονιέ, πρωτοβουλίε σαν αυτή των μαθητών ε, να τραγουδήσουν και να στείλουν μήνυμα ε, ένα χρόνο μετά το έγκλημα στα Τέμπη μέσα από τη σχολική γιορτή. Πρωτοβουλίε σαν αυτέ που ήταν να αντιμετωπιστούν συλλογικά οι όποιε προσπάθειε τρομοκράτηση ε, συγκεκριμένων ομάδων μέσα στο σχολείο. Πρωτοβουλίε που είχαν σαν αποτέλεσμα να απομονωθούν οι φασίστε από σχολεία στα οποία προσπαθούσαν έτσι να απλώσουν τα πλοκάμια του πρωτοβουλίε που είχαν σαν αποτέλεσμα κάθε ένα ο οποίο ήρθε αντιμέτωπο με επίθεση, με βία, με διάκριση να βρει όχι ένα τείχο, αλλά ένα χέρι που να τον βοηθήσει να σηκωθεί. Τέτοιε πρωτοβουλίε θα κληθούμε να πάρουμε από το Σεπτέμβρη. Και γι' αυτό το πιο σημαντικό, για το οποίο από τώρα δίνουμε τη μάχη, είναι να είμαστε πάρα πολύ σε ετοιμότητα, σε αγωνιστική επαγρύπνηση, ήδη από την αρχή της νέας χρονιάς. Ωραία. Υπάρχουν πάρα πολλέ ερωτήσει και πολλά σχόλια. Εμεί όμω θα προχωρήσουμε στην τελευταία. Ε, λοιπόν, πώ απαντάμε σε ένα νέο που μα λέει ότι του αρέσει η χρήση τη κάναβη, Καταρχά, απαντάμε. Ξεκινάμε από αυτό. Δεν γυρνάμε την πλάτη σε κανέναν. Και τι θέλουμε να πούμε, Θέλουμε να πούμε ότι πραγματικά αυτό που λέμε, ότι εμεί οφείλουμε να δώσουμε το χέρι για όποιον θέλει να σηκωθεί πρέπει να είμαστε εκεί. Εμεί, να το πω έτσι, προσπαθώ να. θα χρησιμοποιήσω ένα τίτλο από μια ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών που έλεγε Σκέψου και δράσε. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα. Τι σημαίνει μου αρέσει η κάναβη. Ξέρετε, τα ναρκωτικά κανεί δεν τα επιλέγει με βάση τι του αρέσει. Δεν είναι παγωτό. Δεν είναι γεύση. Κάτι τον έχει οθήσει. Και για μας το σημαντικό δεν είναι ποια ουσία επιλέγει ένας άνθρωπος για να ξεφύγει, αλλά ποια είναι η αιτία που τον έχει στρέψει σε αυτό. Και γι' αυτό είπαμε πριν ότι η χρήση και πολύ περισσότερο η εξάρτηση είναι φυγή. Είναι φυγή από την πραγματικότητα. Είναι φυγή απέναντι σε, ένα, σε, σε, σε κάτι δυσβάστακτο που δεν μπορώ να, να αντέξω. Είναι αυτό που όπως λένε και οι ίδιοι οι χρήστες, ποια τρύπα μπαλώνω μέσα από τις ουσίες. Πρέπει να το απαντήσουμε στην παραμύθα που λέει ότι ξέρεις, εγώ το ελέγχω. Η κάναβη είναι αθώα. Δεν είναι καθόλου αθώα. Και αν το ελέγχαμε, αν το έλεγχαν, έτσι. Σήμερα οι τέσσερι στους δέκα που είναι ενταγμένοι στο κεθεά είναι γιατί είναι εξαρτημένοι από την κάναβη. Και μόνο αυτό το στοιχείο απαντάει σε αυτό το ψευτοεπιχείρημα που, να το πω έτσι, το πλασάρουν έντεχνα τόσα χρόνια γιατί θέλουν να αθωώσουν τη χρήση. Και πρέπει να κρατήσουμε κι άλλο ένα στοιχείο. Ότι επειδή οι ουσίε έρχονται και δρούν σε συγκεκριμένου υποδοχείς του εγκεφάλου και γι' αυτό διαμορφώνουν και αυτέ τι παρενέργειε, πρέπει να έχουμε και στο μυαλό μα ότι σε όσο μικρότερη ηλικία ξεκινά ένα άνθρωπο τη χρήση ουσιών που ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συνάψει του εγκεφάλου, τόσο πιο πιθανό είναι να αφήσει και πολύ μονιμότερε βλάβε και οργανικέ. Το βασικό όμω είναι ότι απέναντι στη φυγή εμείς απαντάμε με συλλογική και οργανωμένη δράση. Αυτό είναι το βασικό. Ωραία. Κάπου εδώ τελειώνει και η συζήτηση η εκδήλωση που είχαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσά τους παρευρισκόμενους, τους ομιλητές και όσους πέφτσανε να σχολιάσουν και να απαντήσουν και να δώσουν περιεχόμενο στη συζήτηση.